καλή σας μέρα και σήμερα νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας καθώς ξεκινά η καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων για τη φυτική και τη ζωική παραγωγή σε ολόκληρη τη χώρα. Τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης συνεργάστηκαν μαζί με τον ΕΛΓΑ και μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τελικά κάθε διαθέσιμο πόρο έτσι μέχρι τις 10 Μαΐου η παραγωγή του πρωτογενού τομέα θα λάβουν αθρηστικά 155 εκατομμύρια. Αμέσως θα εισπράξουν το 80 εκατομμύρια όσοι είχαν ζημιές το 2022. Επιπλέον 8,3 εκατομμύρια θα λάβουν παραγωγοί οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε Λέσβο, σε Ρέθυμνο και σε Φωκίδα. Θα αποσημειωθούν επίσης όσοι είχαν καταστροφές από φωτιέ τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά δεν εντοπίστηκαν από τα δορυφορικά συστήματα. Ενώ αρχέ Μαου θα εξοφληθούν και όλε οι υποχρεώσει που έχουν απομείνει για τον παγετό του 2021, περί τα 7 εκατομμύρια. Μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη, αν τα λέω καλά, κύριε Υπουργέ, θα ενισχυθούν επίση με 28 εκατομμύρια καλλιέργειε σε βερίκοκα, σε ροδάκινα, σε Σιμπύρινα, σε νεκταρίνια. παραγωγή κυρίω τη Βόρεια Ελλάδο, σε πέλα, η μαθία, σε λάριθμα, σε φλόρινα, πιερία, κοζάνη και κυλκή. Για να ακολουθήσουν καβάλα σέρε, χαλκιδική, καστοριά, Μαραθώνας και άλλε περιοχέ. Τότε θα καταβληθεί και στου νησιώτε μα το μεταφορικό ισοδύναμο. Μιλάμε για ακόμα 50 εκατομμύρια. Και σήμερα τέλος θα καταβληθούν 25 εκατομμύρια, τα πρώτα 25 εκατομμύρια σε αγρότες που είχαν απώλειες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι κάτι το οποίο διεκδικήσαμε και πετύχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουμε την έγκρισή τους και αρχικά θα δουν στους λογαριασμούς τους χρήματα όσοι καλλιεργούν μήλα και κάστανα. Σε δεύτερη φάση θα καλυφθούν με 28 εκατομμύρια αφού λάβουμε την σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτοί που έχουν μιλήσει, καπνά, κορινθιακή σταφίδα, αχλάδια και κορκό. Ολοκληρώνεται έτσι μια μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο με τις γενικές φορολαφρύνσεις, από τις οποίες προφανώς είχαν όφελο και οι αγρότες, ούτε με τα μέτρα ειδική στήριξη, όπως ο ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές, να θυμίσω τα φορολογικά κίνητρα για όσους συμμετέχουν σε συνεταιριστικά σχήματα, την πολύ σημαντική επιστροφή του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο την αναστολή του φόρου επιδεύματο. Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα ενισχύσεων, το οποίο προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια. Πιστεύω ότι στη διάρκεια αυτή τη εδραετία οι αγρότε και οι εκτινοτρόφοι ένιωσαν το έμπρακτο ενδιαφέρον τη πολιτεία και παρά τι μεγάλε δυσκολίε που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ο κόσμο τη περιφέρεια διαπίστωσε πολλέ πρωτοβουλίε για να γίνουν καλύτερε οι συνθήκε παραγωγή τη διακίνηση των προϊόντων. Αλλά ξεκίνησαν και σημαντικέ μεταρρυθμίσει που δρομολογήθηκαν για να εξυγχρονιστεί συνολικά ο πρωτογενή τομέα. Ξέρω ότι ακόμα έχουν να γίνουν πολλά, ότι πρέπει να καλύψουμε την απόσταση που μα χωρίζει σε αυτό το μέτωπο από την Ευρώπη. Μα το επιτρέπει ο φυσικό μα πλούτο, αλλά προφανώ και οι ικανότητε των ανθρώπων μα. Και το βάρο από εδώ και στο εξή πρέπει να δίνεται όλο ένα και περισσότερο στην καλύτερη οργάνωση στην εξωστρέφεια, στα συνεταιριστικά σχήματα, σε κίνητρα που ήδη είναι πολλά για να γυρίσουν οι νέοι μα στο χωράφι και φυσικά στη σύνδεση των μοναδικών μα προϊόντων και με την μεταποίηση, τη βιομηχανία των τροφίμων, αλλά φυσικά και με τον τουρισμό. Όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε με συνεργασία, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά, ακριβώ όπω το λέει και το σύνθημά μα, να προχωρήσουμε σταθερά τολμηρά μπροστά.